πάνω. Πατάει το άλφα το μέγα. Μόλις δείξει τη θερμοκρασία, πατάει το β για να σταματήσει. Όταν είναι η θερμοκρασία κάτω από το 0, τα ζώα θα φάνε μέσα στο στόμα. Καλημέρα σας, είμαι η Τρασούλη. Καθώς τα ζώα τρώνε μέσα στο στάβλο, η τροφή τους σκορπάει μακριά. Ο μηχανισμός μας σπρώχνει τη τροφή κοντά στα ζώα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η παρουσία ανθρώπου στο τάσμα. Ο μηχανισμός μας αποτελείται από γρανάζι και αισθητήρα απόσταση. Καλησπέρα σας, είμαι η Κυρική και αυτή είναι η Θάλασσα. Αυτός είναι ο στάβλος μας, όπου έχει χώρα για να κοιμούνται τα ζώα μας και μία ταΐστρα που τη χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται για την τροφή τους. Καλησπέρα σας, είμαι η Φέη και μερικές φορές τα ζώα χρειάζονται ατομική περιποίηση, όπως ο εμβολιασμός και το κούρεμα. Αυτή η ατομική παγίδα τη φτιάξαμε για να μην χρειαζόμαστε και δεύτερο βοσκό. Είμαι ο Κοσμάς. Το ζώο ανεβαίνει στο κεκλειμένο επίπεδο και προχωράει μέχρι να φτάσει στο σημείο που του έχουμε βάλει το φαγητό. Όταν πατήσει στο τελευταίο του βήμα, η πλατφόρμα πάει προς τα κάτω και ο αισθητήρας κλίση που έχουμε τοποθετήσει εδώ από κάτω ενεργοποιεί τον κινητήρα. Καλησπέρα σας, είμαι η Αναλένη. Ο απεγκλωβισμός του ζώου γίνεται πάντα με το χέρι, γιατί η συμπεριφορά του είναι απρόβλεπτη και μπορεί να ενοχληθεί και να συμπεριφερθεί άγρια. Γι' αυτό ο βοσκός γυρίζει την πλατφόρμα στο πλάι και το ζώο κατεβαίνει από μια άλλη μεριά, έτσι ώστε να μην δημοχτούν δύο ζώα μαζί. Αυτή είναι η φάρμα μας και χρησιμοποιήσαμε τη τεχνολογία των ρομπότ για να διευκολύνουμε τους κτηνοτρόφους.